Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα μείνουμε στα του κάτω του μισθού. Θα κάνουμε τη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, τον κύριο Μάριο Τσακή, και τον Γενικό Γραμματέα ΣΠΕΟ, τον κύριο Πάμο Κυρίτσι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σάβα. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα κάνω αρχή με εσάς, κύριε Κυρίτσι, σε συνέχεια και αυτόν που είπε η Υπουργός. Ρωτήσατε και εσείς χθες για τις συλλογικές συμβάσεις. Σας απασχολεί κάτι, φοβάστε κάτι, ότι θα ανατραπούν τα κεκτημένα? Βέβαια μας απασχολεί. Είναι μια σημαντική κίνηση αυτό που γίνεται με την καθιέρωση, την νομοθετική κατοχύρωση κατώτατου μισθού. Και ασφαλώς μας απασχολεί και μας προβληματίζει ποιες θα είναι γενικότερα οι επιπτώσεις πάνω στο σύστημα των εργασιακών σχέσεων, πάνω στα κεκτημένα των εργαζομένων. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι χρειάζεται να μπει ένας εθνικός κατώτατος μισθός, χρειάζεται να υπάρχει για κάθε ένα εργαζόμενο που εργάζεται στην Κύπρο να μπορεί να ξέρει ποιο είναι το κατώτατο που δικαιούται και αυτό το κατώτατο να είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένο. Χρειάζεται ακριβώς γιατί είμαστε σε μια περίοδο που η αγορά εργασίας είναι δυστυχώς σοβαρά απορριθμισμένη. Οι δύο απανωτές κρίσεις που έχουμε περάσει, τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελεύθερη διακίνηση και όλα αυτά, έχουν συμβάλει στην απορρίθμιση σε μεγάλο βαθμό της αγοράς εργασίας. Οι συλλογικές συμβάσεις έχουν αποδυναμωθεί δυστυχώς. Πάρα πολλοί εργοδότες σε μεγάλους κλάδους που ισχύουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις δεν τις εφαρμόζουν. Άρα κύριε Κυρίτσι, έτσι για να κοβούμε και δρόμο, είναι αναγκαίος με όλα αυτά μας λέτε ο εθνικός κατώτατος μισθός. Βέβαια είναι αναγκαίος, αλλά ναι, όπως άρα, έχει δεχτεί. Όμως πώς μπορούμε να το κατοχυρώσουμε, εσείς και οι συντεχνίες δηλαδή, διότι αντιλαμβάνομαι ότι και από την εργοδοτική πλευρά κάποια άλλα πράγματα τους ανησυχούν. Η ουσία είναι να βρεθεί η χρυσή τομή και από κάπου να ξεκινήσουμε. Να πω αυτό που είπε η κυρία Υπουργός για την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ακριβώς είναι το αντίθετο που έχει πει κατά την άποψή μας η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ότι όχι ότι ο εθνικός κατώτατος μισθός ενδυναμώνει τις συλλογικές συμβάσεις αυτονόητα. Αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι ο τρόπος που θα εφαρμοστεί ο εθνικός κατώτατος μισθός πρέπει να ενισχύει και να ενδυναμώνει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις. Ναι. Αυτό είναι που μας απασχολεί εμάς. Ένα απλό παράδειγμα να σας πω. Στην οικοδομική βιομηχανία η σύμβαση, η κλαδική, λέει ότι ο μισθός εισδοχής, ο κατώτατος δηλαδή, είναι 1.700 ευρώ περίπου το μήνα. Εάν θα μπει ένας εθνικός κατώτατος μισθός τώρα 1.000 ευρώ ή 900 ή αυτά που ακούονται, τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Εφόσον η συλλογική σύμβαση δεν είναι κατοχυρωμένη νομικά, ο εργοδότης θα μπορεί να προλαμβάνει με προσωπικά συμβόλαια εργοδοτούμενους στην οικοδομική βιομηχανία και να τους αμείβει με βάση τον εθνικό κατώτατο μισθό? Πού πάει ο μισθός της σύμβασης? Ναι. Άρα αυτό που εμείς θέλουμε είναι να κατοχυρωθεί πρώτα ότι κατώτατος μισθός, εκεί που υπάρχει συλλογική σύμβαση και είναι συμφωνημένη, είναι αυτός που προβλέπει η σύμβαση. Άρα αυτός κατοχυρώνεται νομικά, και εκεί που δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, εκεί που είναι συνδικαλιστικά αδύνατοι οι εργαζόμενοι, που για διάφορους λόγους δεν μπορούν. Ναι, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος, κύριε Κυρίτσι, εκεί που υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις θα μπορούσε να ήταν υψηλότερο με βάση τον κατώτατο μισθό. Γιατί να κλειδώσει κάτι πιο κάτω, ενδεχομένως, λέω. Με αυτό λέω και εγώ, ότι ναι. Εκείνο που πρέπει να κατοχυρώσουμε. Να μας πει την άποψη του κυρίου Τσακή. Ναι. Εκείνο που πρέπει να κατοχυρώσουμε και να προστατεύσουμε. Κατανοητό. Κύριε Τσακή, εσείς τι λέτε? Είναι ότι οι συλλογικές συμβάσεις εκείνες θα καθορίζουν το ύψος του κατώτατου μισθού και όχι. Άρα να έχουμε διαφορετικούς κάθετους κατώτατους μισθούς, όχι έναν οριζόντιο. Κύριε Τσακή, πείτε μας και εσείς την άποψή σας. Μα σας έχω πει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Κατάλαβα. Ευχαριστώ, κύριε. Εάν ο διάμεσος μισθός, ακούστε, ο διάμεσος μισθός λέει η κυρία Υπουργός να το βάλουμε στο 60% των εθνικό του διάμεσου μισθού. Άρα σημαίνει ότι πάρα πολλοί μισθοί ασφαλώς είναι ψηλότεροι από τον κατώτατο. Τι θα γίνει δηλαδή? Η εφαρμογή του κατώτατου πρέπει να λειτουργήσει ως μοχλός για να βελτιώσουμε και να ανεβάσουμε, ή να λειτουργήσει ως μέθοδος για να
συμπιέσουμε και να κατεβάσουμε. Εμείς λέμε το πρώτο. Άρα εκείνο που πρέπει πρώτα να γίνει είναι να κατοχυρωθεί ο κατώτατος μισθός που προβλέπουν οι συμβάσεις, με αποτέλεσμα ο εθνικός κατώτατος μισθός που θα διαμορφωθεί να στηρίξει ακριβώς τους αδύνατους, τους ευάλωτους, εκείνοι οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σήμερα αμείβονται με μισθούς πολύ χαμηλότερους από αυτόν τον κατώτατο. Ευχαριστώ κύριε Κυρίτση. Κύριε Τσακή. Κυρία Σάβα, κοιτάξτε να δείτε, ακούω τον φίλο τον Πάμπη με μεγάλη προσοχή και ανησυχώ με ποια έννοια από αυτά που λέει. Δηλαδή, πριν καν κλείσουμε το θέμα του κατώτατου μισθού, μπαίνει τώρα όρος ότι όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι κλάδοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν συλλογική σύμβαση και να είναι και νομικά δεσμευμένοι να έχουν. Και τι θα συμβεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όπως είπε και ο ίδιος, η λογική του κατώτατου μισθού, τουλάχιστον όπως μας έχει παρουσιαστεί και από την Υπουργό και όπως εφαρμόζεται και μέχρι σήμερα, είναι, κυμαίνεται από η μελέτη τουλάχιστον μας έχουν πει ότι λέει μέσα, δεν την έχουμε δει, δεν την έχουμε παραλάβει ακόμα τη μελέτη, ότι ο μέσος μισθός, ο κατώτατος μισθός, καθορίζεται από το 50 μέχρι 60% του διάμεσου μισθού. Και δίνει αυτή την ευελιξία στα κράτη-μέλη ανάλογα με τις συνθήκες τις δικές τους να αποφασίσουν πού θα καθοριστεί. Αν έχουμε ένα μέσο διάμεσο μισθό, όπως είπε ο Υπουργός την ώρα που έγινε η μελέτη του 19, αλλά με στοιχεία του 17, 1.730 ευρώ, και είναι εκεί που βγήκαν τα νούμερα και συμφωνώ με την Υπουργό, δεν έχει αποφασιστεί νούμερο, το 55% βγάζει έναν με κατώτατο μισθό 950 ευρώ. Αν πάμε στη λογική του φίλου του Μπάμπη και έχουμε μία σύμβαση με 1.700 ευρώ κατώτατο μισθό, σημαίνει δεν έχει νόημα ο κατώτατος μισθός που καθορίζουμε με τη μεθοδολογία που εισηγείται το ILO και η μελέτη, αλλά πηγαίνουμε βάσει τις συμβάσεις. Δηλαδή, αυτόματα είναι ενδεχόμενο να πετάξουμε τους κατώτατους μισθούς σε επίπεδα των 1.500-1.700 ευρώ, διότι υπάρχει μια σύμβαση. Ναι, ή ωραία, ότι... κύριε Τσακή, αυτή είναι η θέση. Εξήγησε το πώς, σε ποιες περιπτώσεις ο κύριος Κυρίτσης. Εγώ από εσάς θέλω να ακούσω, επειδή όταν κάναμε τη συζήτηση, πριν να ενημερωθείτε επαρκώς από την Υπουργό και από τους εκπροσώπους του ILO, ήταν το θέμα του οριζόντιου κατώτατου μισθού. Συμφωνείτε, σε ποια φάση είμαστε τώρα, ως και βέβαια εσείς τι λέτε? Εντάξει, εμείς ακόμα δεν έχουμε τοποθετηθεί κατά πόσο θεωρούμε σωστή την εισαγωγή ή όχι ενός κατώτατου μισθού. Εξηγήστε μου όμως κάτι για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές και οι δύο. Γίνεται συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι απόφαση, είναι διάταγμα της Υπουργού, είναι κάτι που πρέπει να περάσει από τη Βουλή για να καταλάβω και πώς θα προχωρήσουμε. Δηλαδή, εντάξει, θα μείνουμε στο διάλογο. Αυτή τη στιγμή ο κατώτατος μισθός που υπάρχει για 9 επαγγέλματα είναι με διάταγμα της Υπουργού, αφού συμφωνηθεί και καθιερωθεί. Τώρα, όταν θα γίνει αυτή, αν θα γίνει αυτή η ρύθμιση, αν θα είναι προφανώς με νομοθεσία, αφού θα είναι πλέον εθνικός, ή τουλάχιστον η εισήγηση λέει ότι πρέπει να είναι ένας οριζόντιος εθνικός κατώτατος μισθός. Ένας. Αυτό λέει το βασικό μήνυμα της μελέτης, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, και όχι πολλαπλή, όπως είπε και ο Υπουργός, ενδεχομένως με κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή, στη γεροκτηνοτροφία ή οι οικιακές βοηθοί, ενδεχομένως να μην εμπίπτουν μέσα στον κατώτατο μισθό, αλλά θα είναι ένας εθνικός κατώτατος μισθός για να είναι πιο απλός και πιο εύκολος στην εφαρμογή. Αυτό που λέμε για τη χτινοτροφία και για τις οικιακές βοηθήσεις είναι, έχουν να κάνουν επειδή είναι με ξένο προσωπικό, οι οποίοι πρέπει να τους αμείβουμε σε άλλη ταχύτητα. Ενώ γιατί έχει αυτή η εξαίρεση. Έχει να κάνει κυρίως με την ανταγωνιστικότητα και με την ικανότητα αυτών των τομέων ενδεχομένως να προσθεθούν και άλλοι. Να πληρώνουν τέτοιους μισθούς. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να πάμε στις οικιακές βοηθούς, που είναι κατανοητό να πει πολύ πιο εύκολο. Να έχει ένα ζευγάρι ηλικιωμένο ή ένας μονήρης ηλικιωμένος μια οικιακή βοηθό με κατώτατο μισθό 900 ευρώ και η σύνταξή του να είναι 700, να είναι 600, να είναι 1.100. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Σίγουρα, αλλά είναι και εδώ που πρέπει να είναι αργός το κράτος. Κατανοητό, απλά γιατί όταν ξεκινήσουμε τις εξαιρέσεις δημιουργείται και ένα πρόβλημα. Τώρα. Άρα εσείς είστε ακόμη, εξετάζετε το κατά πόσον συμφωνείτε γενικά με τη φιλοσοφία της θέσπισης του κατώτατου μισθού, κύριε Τσακή. Εμάς η θέση μας είναι και παραμένει μέχρι στιγμής, εκτός που αν η μελέτη μας πείσει διαφορετικά, ότι όπως καθορίζαμε μέχρι σήμερα κατώτατους μισθούς σε επαγγέλματα, και γι' αυτό έχουμε 9, δεν ξεκινήσαμε με 9, ξεκινήσαμε με λιγότερα και σταδιακά. Πού κυμαίνονται αυτοί οι κατώτατοι, γιατί δεν τους ξέρουμε όλοι, είναι κύριε Τσακή? Είναι 870 ευρώ στην πρόσληψη και στους 6 μήνες μόνιμη συνεχούς απασχόληση
ανεβαίνει στα 924 ευρώ. Ναι. Σε όλα αυτά τα επαγγέλματα που λέτε. Στα 9 επαγγέλματα δεν τα θυμάμαι όλα τώρα να τα αριθμίσουμε. Είναι πολιτές, προγραφείς κλπ. Λοιπόν, όλα τα άλλα επαγγέλματα δεν υπάρχει κατώτατος μισθός. Γίνονται διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις που συνομολογούνται μεταξύ των κλάδων, των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων. Εκεί καθορίζονται διαφορετικοί μισθοί ανάλογα με τη συμφωνία. Εκεί, στο ερώτημα του κυρίου Κυρίτση εχθές, νομίζω δόθηκε η απάντηση ότι όπου υπάρχει σύμβαση, συμφωνία, μπορεί να μην είναι συλλογική σύμβαση, μπορεί να είναι συμφωνία του εργοδότη με τον εργαζόμενο που προβλέπει ψηλότερο μισθό από τον κατώτατο, δεν τίθεται θέμα να κατεβεί ο μισθός αυτός στον κατώτατο που θα καθοριστεί, διότι εκεί υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Ότι ο κατώτατος είναι 1.000 για παράδειγμα, εσύ αμείβεσαι με 1.200, συμφωνήσαμε, δεν θα μειωθούν προς τα κάτω αυτή η μισθή, για να μην αρχίσει και ο κόσμος να ανησυχεί άσκοπα. Αυτό που λέει ο φίλος ο Μπάμπης όμως είναι κάτι διαφορετικό. Λέει ότι αφού κερδίσουμε ή πριν κερδίσουμε ακόμα τη λογική του κατώτατου μισθού, πρέπει να κλειδώσουμε ότι θα γίνουν και υποχρεωτικές ή συλλογικές συμβάσεις και να είναι και νομοθετικές, ούτως ώστε να προηγούνται οι συλλογικές συμβάσεις, να καθορίζουν ένα μισθό εκεί που θα συμφωνηθεί ένα κλάδο και μετά αμέσως αυτόματα ο κατώτατος μισθός δεν θα είναι αυτός που καθορίζεται με βάση τον μέσο διάμεσο μισθό, αλλά αυτός που συμφωνούμε στη συμβάση. Άρα είναι ενδεχόμενο να δούμε μισθούς των 1.500 και 1.600 ευρώ, αν συνολομολογούνται σε αυτά τα επίπεδα, που αντιλαμβάνεστε εμείς ανησυχούμε από αυτά τα πεφαινόμενα. Όχι γιατί δεν θέλουμε να αμείβεται ο κόσμος, προς Θεού. Διότι οι πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να δίνουν αυτούς τους μισθούς. Ναι. Διότι δεν είναι μια επιχείρηση, ναι, δεν και από την να άλλη τη βλέπουμε όμως, μεμονωμένα. Γιατί πρέπει να θεωρείτε ότι όταν καθορίσουμε ένα εθνικό κατώτατο μισθό, ότι θα πρέπει να έρθουν όλες οι επιχειρήσεις να δίνουν αυτό? Είναι ένα σημείο εκκίνησης, όχι για να φτάσουμε εκεί. Είναι όπως το πλαφόν. Ρωτάω γενικά για να δούμε αν θα καταλήξουμε. Συνεπώς τώρα, κύριε Κυρίτση, η επόμενη. Τι σας είπε χθες υπουργός, τι κάνουμε τώρα? Είμαστε στο στάδιο της περισυλλογής, να διαβάσετε τη μελέτη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι παράξενο, κατά τη γνώμη μου, οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών συνδέσμων με τους οποίους υπογράφουμε τις συλλογικές συμβάσεις. Ναι. Είτε συμφωνούμε και δεν συμπογράφουμε. Αυτό που έχει πει ο κύριος Σακής τώρα είναι ότι είναι άδικο, λέει, είναι λάθος να υποχρεώσουμε τους εργοδότες να εφαρμόσουν τις συλλογικές συμβάσεις. Ναι. Τότε όχι, γιατί δεν συμπογράφουμε? Είναι αυτό που είπα. Είναι αυτό που είπα. Λοιπόν, απλά διευρύνεται για να εξηγηθούμε σε κάτι. Κύριε Κυρίτση, οι συλλογικές συμβάσεις που έχουμε και εμείς εδώ, οι δημοσιογράφοι, για παράδειγμα, για ένα αρχικό πρωτομισθό. Θα έρθει ο κατώτατος ο εθνικός μισθός να αναγκάσει τον εργοδότη μου να σκεφτεί, αφού παίρνουμε 800 ευρώ να κατεβάσω τον δημοσιογράφο που του όχι, δίνω τόσο καιρό, ας πούμε, πράγμα. 1.500. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αυτό λέμε. Αλλά όταν θα προσληφθεί μια νέα δημοσιογράφος στο κανάλι και ο εργοδότης ξέρει ότι υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ, αλλά η σύμβαση που έχει υπογραμμένη ο κλάδος είναι για 1.300 παραδείγματος χάρη, θα προτιμήσει να κάνει ένα προσωπικό συμβόλαιο με την δημοσιογράφο. Καταλάβαμε τι θέλετε να πείτε, κύριε Τσακή. Είναι κατανοητό. Είναι ο κατώτατος μισθός. Ωραία. Και να υπάρξει αυτή η διαδικασία, όχι από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η σταδιακή διαδικασία, όπου ο ρόλος των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αντί να ενισχυθεί, να υποσκαφτεί και να συρρυκνωθεί. Ναι. Εφόσον λοιπόν, σέβονται κατανοητό. Οι εργοδότες τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και είναι οι εταίροι μας σε αυτή τη διαδικασία, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να αντιτίθενται στην ανάγκη τα μίνιμουμ. Εμείς δεν είπαμε, δεν επιμένουμε αυτή τη στιγμή οι συλλογικές συμβάσεις στο σύνολο τους να είναι νομοθετικά υποχρεωτικές. Εκεί και όπου αλλά τουλάχιστον ναι. Ο ελάχιστος μισθός, εφόσον θα μπει εθνικός κατώτατος αυτή τη στιγμή, εκεί και όπου υπάρχουν συλλογικές συμφωνίες και έχουμε βάλει τις υπογραφές μας, ο κατώτατος μισθός να είναι αυτός που προβλέπουν οι συμφωνίες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακή. Κύριε Κυρίτση, δεν έχουμε άλλη ώρα. Φαντάζομαι ότι ξυπακούεται ότι όταν υπάρχουν υπογραφές, κύριε Τσακή, θα τιμηθούν. Δεν αλλάζουμε την θέση της Εθνικής. Όσον αφορά τον διάλογο για να ολοκληρώσω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Λεπτό. Δεν έχουμε άλλη ώρα. Ναι, πείτε μας τι θα γίνει στη συνέχεια. Ναι. Όσον αφορά τον διάλογο, εμείς θεωρούμε ότι τώρα άνοιξε. Ναι. Υπάρχουν και ζητήματα επάρκειας. Υπάρχουν ζητήματα ποιος θα είναι ο μηχανισμός επαναδιαπραγμάτευσης, επαναδιαμόρφωσης.
Όλα αυτά θα τα βάλουμε στο τραπέζι. Μάλιστα. Και ελπίζω ότι στο τέλος θα έβρουμε μια κατάληξη που να είναι για όλους αποδεκτή. Σας ευχαριστώ θερμά.